Κύριε Αντωνίου, να σας καλωσορίσω στην πρόσφυγη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμαρχε. Ένα μυστικό με τοπικά προϊόντα. Τοπικά. Κύριε Βαδοξίου, ότι καλώς ήρθατε. Καλώς το βρήκαμε, Δήμαρχε. Ευχόμαστε να είστε τακτικά στην πόλη, να μου χρησιμοποιήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάμε και εσάς. Ήδη το διαπιστώσαμε. Από την πόλη μας, από το Δήμο. Και λίγο πως και την ώρα. Ναι. Θα βάλουμε λίγο πιο πάντα, Βασίλη. Ωραία. Πρέπει να πω ότι για μας είναι χαρά μας που σας έχουμε μαζί μας, αλλά αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά μας, αφού εκλεγούμε σαν κόμμα, να σας ξανέχουμε γιατί εγώ πιστεύω θα εκλογοποιηθείτε και τότε θα σας έχουμε ανάγκη, τότε μας ξεχάσετε. Διότι συνήθως όλοι μας θυμούνται προεκλογικά. Μετεκλογικά μας ξεχνάνε δυστυχώς. Η Φλόρινα έχει πολλά προβλήματα, δυστυχώς δεν την έχουν δει έτσι όπως θα έπρεπε οι πολιτικοί στο παρελθόν. Ενώ βλέπουμε ότι οι γειτονικές πόλεις, η γειτονική νομή έχουν εξελιχθεί, έχουν πάει μπροστά, διότι δεν μπορώ να το δικαιολογήσω αυτό, ίσως ήταν ισχυρούς πολιτικούς, ίσως ήταν συγκυρίες τέτοιες. Βλέπετε, πήγατε Καστοριά, πήγατε από έναν δρόμο τετράγωνο, άνετο, κάτω της Εγνατίας. Πήγατε Πρέσπα, πολύ ομαλά από την Καστοριά. Ήρθατε προς τη Φλόρινα από την Πρέσπα, ο δρόμος δύσβατος. Δηλαδή είναι απαραίτητο η κατασκευή του δρόμου αυτού. Όταν φύγετε κι αύριο με το καλό, αν φύγετε μέσω από τον Εμμαίο, θα διαπιστώσετε ότι ο δρόμος είναι ο παλιότερος που υπάρχει. Δηλαδή είναι και αυτός παλιός και δεν έχει γίνει ένας κάθετος. Αυτοί οι δύο άξονες είναι σημαντικοί για την κατασκευή, δηλαδή για να αναπτυχθεί τουριστικά και οικονομικά η Φλόρινα. Είναι σημαντικοί άξονες. Επίσης έχουμε και άλλα πολλά προβλήματα με τη λειτουργία των ορυχείων που δεν λειτουργούν, με την ενεργεια που υπάρχει. Και πάρα πολλά άλλα θέματα τα οποία φυσικά θα σας τα επισημάνουμε, θα τα θέσουμε. Όταν με το καλό δούμε την κυβέρνηση και όταν θα ξέρουμε σε ποιο Υπουργείο θα είστε και να απευθυνθούμε με τα ανάλογα αιτήματα. Γιατί με το να πούμε τώρα με τα αιτήματα αυτή τη στιγμή, τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στη Φλόρινα, δεν νομίζω ότι θα αποδώσει που θέλει. Λοιπόν, να σας καλωσορίσω εγώ στο Δήμο μας, στο Δημαρχείο και όπως είπαμε, ευχηθώ καλή επιτυχία στις επόμενες εκλογές και να είναι και σύντομα οι εκλογές πρέπει. Διότι πρέπει τελικά να σωθεί η Ελλάδα και όχι να πάει στον Μούργο όπως κατρακυλάει κάθε μέρα και περισσότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Εμείς κάνουμε μία περιοδία κατ' εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και εν ώψη της παρουσίας του στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου θα παρουσιάσει και θα ξεδιπλώσει τον οδικό χάρτη έτσι όπως πιστεύει και όπως πιστεύουμε ότι η χώρα μπορεί να βγει πιο γρήγορα από αυτό που θέλουμε και από αυτή την κρίση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η περιφερειακή ανάπτυξη είναι ένας από τους πυλώνες της πολιτικής μας. Πάντοτε πιστεύαμε στην περιφερειακή ανάπτυξη και πιστεύουμε στην περιφερειακή ανάπτυξη όχι σαν απλή έννοια, αλλά με την όχι μόνο σαν πολιτική θεώρηση, αλλά μέσα από συντονισμένες δράσεις οι οποίες θα δίνουν και κίνητρα στην επιχειρηματικότητα και θα χαλαρώνουν τους ασφικτικούς δεσμούς με την γραφειοκρατία της Αθήνας. Γιατί καλώς ή κακώς, όταν χρειάζεται για να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε επένδυση μια υπογραφή σε κάποιο γραφείο των Αθηνών, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα. Εμείς θέλουμε να σπάσουμε αυτό το ομφάλιο λόρο, ο οποίος τελικά δεν είναι παραγωγικός, είναι αντιπαραγωγικός και καθυστερεί την οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να γίνει. Εμείς δεν πρόκειται να πούμε ούτε μεγάλα λόγια, ούτε υποσχέσεις για πράγματα που δεν γίνανε. Δεν πρόκειται να επαναλάβουμε αυτό που έγινε πριν από δύο χρόνια, που ο σημερινός Πρωθυπουργός ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη και έταξε στους πάντες τα πάντα. Και πήγε προχθές και είπε σε όλους ότι δεν μπόρεσε να καταφέρει τίποτα από αυτά που υποσχέθηκε. Μάλλον ο ίδιος πιστεύει ότι τα κατάφερε, αλλά οι πολίτες ξέρουν πολύ καλά ότι δεν τα κατάφερε. Εμείς θα πούμε αλήθειες για το ποια είναι η κατάσταση σήμερα, τι μπορεί να γίνει άμεσα και πάνω απ' όλα πώς μπορούμε να βγούμε στηριζόμενοι στις δυνάμεις αυτού του τόπου από αυτή τη μέγενη της εξάχρονης κρίσης και ύφεσης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα της ενεργείας, για να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα της περιφερειακής καθυστέρησης και υστέρησης,
πρέπει να έρθουν και να επενδυθούν στη χώρα λεφτά. Και για να επενδυθούν λεφτά χρειάζονται τρία βασικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα εμπιστοσύνη στη χώρα. Και για από τους Έλληνες και από τους ξένους επενδυτές. Το δεύτερο που χρειάζεται είναι ένα φιλικό, θεσμικό περιβάλλον για επενδύσεις. Και το τρίτο, να εμπιστευτούμε τους Έλληνες επαγγελματίες και επιχειρηματίες και να μην τους κυνηγάμε με μια φοροεπιδρομή η οποία τους οδηγεί είτε να μην δουλέψουν και να μην παράξουν, είτε να αποκρύψουν τα οποιαδήποτε εισοδήματά τους. Αν δεν αποκτήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με το κράτος μας, εμείς οι ίδιοι, κανείς τρίτος δεν πρόκειται να την αποκτήσει. Και όπως και εσείς, Δήμαρχε, και οι συνεργάτες σου, νομίζω ότι δουλεύετε πάνω στην εμπιστοσύνη που θέλετε να κτίσετε με τους πολίτες, να ξέρετε τι μπορείτε να υποσχεθείτε και τι πώς μπορείτε να δουλέψετε για να φέρετε εις πέρα στην αποστολή σας, έτσι και μια κυβέρνηση πρέπει να δουλέψει. Με σεβασμό στον πολίτη, ήμασταν πριν από λίγο σε μια παραγωγική μονάδα, η οποία μας περιέγραψε πώς έχει ανατραπεί όλος ο οικονομικός της σχεδιασμός, γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να αλλάξει τους όρους με τους οποίους είχαν ενταχθεί στο προηγούμενο ΕΣΠΑ. Μονομερός. Και μας λέει, αυτό μας τεινάζει την επιχείρηση μας στον αέρα. Υπολογίσαμε ότι θα πάρουμε τόσα και θα πάρουμε πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία είχαμε προϋπολογίσει. Αυτό είναι μια ανατροπή στον οικονομικό σχεδιασμό. Αυτό δεν τονώνει την εμπιστοσύνη και δεν τονώνει την επιχειρηματικότητα. Εμείς με αυτές τις σκέψεις προστατευόμαστε, ξέρουμε ότι το έχουμε σφάλει στο παρελθόν, ξέρουμε τι έχουμε καταφέρει, ξέρουμε και ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Σίγουρα η χώρα δεν έχει μέλλον αν επιστρέψουμε σε ένα κρατικοδίαιτο μοντέλο ανάπτυξης που το πρόβλημα της ανεργίας λυνόταν με συμβάσεις στο δημόσιο και όλα τα θέματα τα έλεγχε ένα κεντρικό σύστημα αθημεκεντρικό. Εμείς πιστεύουμε στην περιφέρεια και ιδιαίτερα στην ακριτική Φλόρινα, για την οποία για μας ειδικά έχει έναν ιδιαίτερο συμβατισμό, γιατί αυτός εδώ ο νομός, αυτή η πόλη, έχει χρόνια τώρα κρατήσει ψηλά τη σημαία της Ελλάδος σε μια δύσκολη γειτονιά με πολλές επιβουλές και εμείς δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν να συνεχίσει να επιβουλεύεται την ελληνικότητα της Μακεδονίας μας, την ελληνικότητα της ιστορίας μας, της παραδόσης μας, αλλά και πάνω απ' όλα την προοπτική των νέων παιδιών που θέλουμε να μεγαλώσουμε και να συνεχίσουμε σαν Ελληνόπουλα μέσα σε μια Ευρώπη και όχι σαν πολίτες, δεν ξέρω εγώ ποιας άλλης φιλοσοφίας ή νοοτροπίας, σε ένα άγνωστο μέλλον. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω και εσένα και τους συνεργάτες σου για την φιλοξενία και να σε διαβεβαιώσω ότι και εγώ και όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τα στελέχη της θα βρεθεί δίπλα στην τοπική αυτοδιοίκηση και βέβαια να σου μεταφέρω και τους προσωπικούς χαιρετισμούς του Προέδρου μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυριανού Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει τη στήριξη όλων μας, όλης της κοινοβουλευτικής ομάδας, για να προχωρήσει μπροστά και να αλλάξει και τη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάδα μεθαύριο. Μαρία. Συνεχίζοντας, να ευχαριστήσω και εγώ θερμά και τον Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους, τα στελέχη εδώ του Δήμου για την φιλοξενία στην όμορφη Φλόρινα. Εγώ προέρχομαι από μια όμορφη περιοχή, οπότε έχουμε κοινά ζητήματα με την περιοχή και αντιλαμβανόμαστε την ευαισθητοποίηση που υπάρχει, όπως αναφέρθηκε ο κ. Βαρβιτσιώτης, σε τέτοια ζητήματα εθνικά και σε νομούς που αποτελούν σύνορα. Όντως, έχουμε μάθει από τα λάθη μας πράγματα, αλλά η ανικανότητα της σημερινής κυβέρνησης έχει καταδύσει πλέον καθημερινή ρουτίνα. Θα αναφερθώ, ας πούμε, σε ένα
σημερινό συμβάν. Είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε, όπως είπε και ο Μιλιάδης, στο πρώτο μέρος της περιοδίας και αγροτικούς συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις, να ακούσουμε την άποψη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Φλόρινας και να καταγράψουμε τα βασικά ζητήματα που αφορούν τον νομό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μεταφέρουμε και προς τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Μητσοτάκη, και στον γραμματέα που ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια όλων μαζί των συναδέλφων βουλευτών, συντονιστών, στο να επισκεφτόμαστε όλους τους νομούς, αρχικά της Βορείου Ελλάδας, εν ώψη της ΔΕΘ, αλλά με μελλοντικό να γίνει αυτό, όπως έχουμε μιλήσει και με τον Μιλτιάδη, σε όλους τους νομούς της Ελλάδας. Είναι σημαντικό να ανοίξεις τα μάτια, τα αυτιά στην κοινωνία. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε ως Δημοκρατία είναι να κάνουμε μια συμφωνία αλήθειας με τους πολίτες, προκειμένου η επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, όταν θα αναλάβει τη διακυβέρνηση του τόπου Νέα Δημοκρατία, να έχει ήδη κατατίσει για κάθε περιφέρεια και το συνολικό πρόγραμμα, να έχει λοιπόν την άποψη, τα προβλήματα της κάθε περιφέρειας, προκειμένου όλοι μαζί, συνάδελφοι βουλευτές, να έχουμε ήδη τις προτάσεις μας για τις λύσεις των θεμάτων που ακούμε σε αυτές τις περιοδίες. Ένα λοιπόν ζήτημα που τέθηκε σήμερα, που δείχνει ακόμα μια φορά την ανικανότητα, πέρα από το θέμα του αναπτυξιακού νόμου, ουσιαστικά φέρανε ένα αναπτυξιακό νόμο που μόνο αναπτυξιακός δεν είναι, στραγγαλίζει ήδη τις επιχειρήσεις που είχαν πριν αποφασίσει να επιχειρήσουν. Δείχνει λοιπόν αυτή η κυβέρνηση ότι είναι κατά της επιχειρηματικότητας και το αποδεικνύει και καθημερινά, αλλά και ανίκανη να διαχειριστεί σημαντικά πράγματα που θα μπορούσαν να προχωρήσουν. Λόγω χάρη έχουμε, ας πούμε, στο νέο σύμφωνο 2014-2020 χρηματοδότηση στον τομέα τουλάχιστον που ασχολούμαι, τεχνολογικά, καινοτομία, επιχειρηματικότητα, ένα 200 που δεν έχει απορροφηθεί ούτε ένα ευρώ. Ένα δις 200. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι κάποια πράγματα τρέχουν και αυτοί λόγω ανικανότητας, προφανώς και με μοναδικό σκοπό το σύστημα του κρατικού δίαιτο, λειτουργούν μόνο με κομματικά κριτήρια. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ανοιχτό από τους πολίτες, το βλέπουμε καθημερινά, το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις και σε αυτή την προσπάθεια με αρχηγό τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, ο οποίος κάνει μια προσπάθεια να κάνει μια συμφωνία αλήθειας με τους Έλληνες πολίτες και να κατακτήσει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό, στο οποίο αυτό που θα προτείνει, αυτό θα κάνει. Το έχει αποδείξει εξάλλου και στο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, ότι αυτά που είπε, αυτά που εξέγγειλε προεκλογικά πριν γίνει αρχηγός, ήδη τα έχει εφαρμόσει. Έβαλε λοιπόν σε τάξη και τα οικονομικά του κόμματος, βάλαμε σε τάξη το σπίτι μας, άρα ο επόμενος στόχος είναι να βάλουμε σε τάξη τη χώρα. Σε αυτό είμαστε όλοι μαζί εδώ, καταγράφουμε τα προβλήματα της κάθε περιφέρειας, προκειμένου αύριο να βάλουμε σε τάξη τη χώρα.